Θα πάμε τώρα στο δεύτερο στούντιο. Εκεί θα συναντήσουμε αμέσως τώρα τον Δήμαρχο Πολυγύρου και υποψήφιο Δήμαρχο του νέου διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου, κύριο Θωμά Καπλάνη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Γιαννάκα. Πώς εξελίσσεται η προεκλογική σας εκστρατεία? Εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την αποδοχή που έχει στον κόσμο ο συνδυασμός μας, η προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Και είμαι πολύ αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα. Τα μηνύματα, όπως σας λέω, καθημερινά που παίρνω από τον κόσμο είναι πολύ πολύ θετικά και νομίζω ότι έτσι επιβραβεύεται και το έργο που κάναμε ως Δημοτική 4 χρόνια, αλλά δίνεται και σε εμάς η δυνατότητα από τον κόσμο, δίνεται η προτροπή από τον κόσμο να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Ωραίοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, καθαροί σε όλο τον καινούριο Δήμο, οι οποίοι συγκροτούμε ένα πλήρες ψηφοδέλτιο, πλήρες όχι μόνο αριθμητικά, αλλά κυρίως όσον αφορά το χαρακτήρα και τις δυνατότητες των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο συνδυασμό ή δεν επέλεξαν να είναι στο δικό μας συνδυασμό δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά που προανέφερα. Εγώ όμως σας αναφέρω, μιλάω μόνο για το δικό μας συνδυασμό και είμαι πραγματικά ευτυχής που παρά τις όποιες αντικσότητες, τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και δυστυχώς συνέβησαν πράγματα που δεν τιμούν αυτούς που τα εμπνεύστηκαν και τα εκτέλεσαν, καταφέραμε να κάνουμε έναν πληρέστατο συνδυασμό και να ζητάμε 10 μέρες τώρα πριν τις εκλογές την ψήφο των συνδημοτών για να διοικήσουμε αυτό το καινούργιο μεγάλο Δήμο, τον κεντρικό Δήμο του νομού Χαλκιδικής. Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, το ανεξάρτητο του συνδυασμού σας τελικά θα το έχετε, θεωρώ, διαπιστώσει όλη αυτή την περίοδο. Σας βοήθησε ή σας δημιούργησε προβλήματα? Γιατί αν θυμάμαι καλά και το καλοκαίρι αλλά και από άλλους συναδέλφους σας που δεν διεκδίκησαν κάποιο κομματικό χρήσμα, τόνιζαν κατά κόρον ότι θα λειτουργήσει αυτή η ανεξάρτητη κίνηση υπέρ τους. Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν από, από το άνοιγμα της κάλπης. Επομένως θεωρώ ότι μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό. Κοιτάξτε, το ανεξάρτητο ή όχι κρίνεται στην πράξη και βεβαίως κανένας δεν θεωρώ ότι είναι εξαρτημένος, απλά κάποιοι έχουν την υποστήριξη ορισμένων κομμάτων και κάποιοι όχι. Ναι. Αυτό είναι. Επομένως, ο δικός μας συνδυασμός δεν έχει την υποστήριξη κανενός από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε όμως άνθρωποι που μας ξέρει ο κόσμος, ξέρει ποιοι είμαστε, δεν άλλαξε τίποτα σε εμάς. Αυτοί που ήμασταν, είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε. Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτός που ήμουν μέχρι τώρα είμαι και θα συνεχίσω να είμαι και μετά τις εκλογές. Με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τα ίδια πιστεύω. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πεπισμένος ότι ο συνδυασμός μας θα τύχει της μεγάλης, της ευρείας αποδοχής του κόσμου. Γιατί σας είπα, ο κόσμος, ιδίως στη Χαλκιδική που ζούμε σε μικρά μέρη, μας ξέρει, μας γνωρίζει, μας συγκρίνει και επιλέγει ποιον θα ψηφίσει. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο κομματικός χαρακτήρας ενός ψηφοδελτίου παίζει πολύ μικρό ρόλο, μικρότερο από όσο έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαιως έχει ακόμη την σημασία του για ορισμένους ανθρώπους, αλλά κυρίως ο κόσμος, οι ψηφοφόροι κοιτάζουν τον άνθρωπο, κοιτάζουν αυτόν που είναι δίπλα τους, αυτόν που δεν τους λέει ψέματα, δεν τους τάζει θέσεις και δουλειές και οφίτσια για μετά τις εκλογές, αλλά αυτόν που τους λέει την αλήθεια, τους λέει ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί σε κανέναν ότι θα τον βάλει στο Δήμο να δουλέψει, δεν μπορεί να υποσχεθεί σε κανέναν ότι θα του δώσει δουλειές μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να υποσχεθεί σε κανέναν ότι θα τον βάλει εδώ και εκεί, θα του κάνει τα χατήρια που θέλει. Εμείς πάντα πηγαίνουμε στον κόσμο και λέμε την αλήθεια, λέμε πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η οικονομική κατάσταση του κράτους, τι μπορεί να περιμένει και νομίζω ότι αυτή την ειλικρίνεια την εκτιμάει πάντοτε ο κόσμος. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πάρα πολύ συχνά αναφέρεται το έργο που επιτελέσατε στην τρέχουσα τετραετία, η οποία ούτως ή άλλως λήγει σε 2 μήνες. Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε το έργο του Δήμου και που επιτελέσατε στο Δήμο και θα παρακαλούσα όμως να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας και έργα τα οποία πιθανόν είχατε προγραμματίσει, τα είχατε υποσχεθεί ή τα είχατε σχεδιάσει και δεν υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτή την τετραετία για διάφορους λόγους τους οποίους αν θέλετε μπορείτε να μας τους αναφέρετε. Κύριε Γιαννάκα, τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε από το προεκλογικό πρόγραμμα του 2006 σε ένα ποσοστό πάνω από 75% έχει υλοποιηθεί. Και βεβαίως δεν υλοποιήθηκαν μόνο αυτά που λέγαμε στο προεκλογικό μας φυλάδιο του 2006, υλοποιήθηκαν και πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία βεβαίως για λόγους οικονομίας, καταλαβαίνετε, σε ένα έντυπο προεκλογικό δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν. Γίνανε πάρα πολλά έργα στην πρωτεύουσα και δρομολογήθηκαν ακόμη περισσότερα. Ξέρετε κι εσείς ο ίδιος ότι τα μεγάλα έργα, τα πολύ μεγάλα έργα, εκτελούνται πάντοτε από το κράτος, την περιφέρεια κτλ. Σαφώς και ναι. Δρομολογήσαμε λοιπόν, με δική μας πρωτοβουλία,
τους βιολογικούς. Θα πω μερικά παραδείγματα, γιατί είπατε να πούμε και συγκεκριμένα έργα και θα σας πω και κάποια έργα τα οποία σχεδιάσαμε, αλλά για κάποιους λόγους δεν προχώρησαν. Ναι. Σχεδιάσαμε λοιπόν και πιέσαμε και φτάσαμε στο σημείο να είναι έτοιμες οι μελέτες για όλους τους βιολογικούς στο Δήμο Πολυγύρου. Αφενός για το μεγάλο βιολογικό Πολυγύρου Γερακινής Καλυβών, ένα έργο που θα αγγίξει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως και για τους βιολογικούς όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, δηλαδή των οικισμών οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα δύο μεγάλα ποτάμια, στον Ολύθιο και στο Χαβρία. Είναι λοιπόν έτοιμες όλες οι μελέτες και νομίζω ότι αν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, που υπάρχουν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες, δεν θα πω κομματικές, πολιτικές σκοπιμότητες, θα είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση οι εντάξεις αυτών των έργων στο ΟΕΣΠΑ. Να μιλήσω για την ανατολική παράκαμψη του Πολυγύρου, ένα έργο το οποίο επί 20 χρόνια ακούγαμε στην πρωτεύουσα και ποτέ δεν γίνονταν, και ήμασταν εμείς που το βάλαμε στο ΟΕΣΠΑ. Το πρώτο από τα έργα που ανακοινώθηκαν, τρία έργα ήταν τα πρώτα που ανακοινώθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα από αυτά ήταν η ανατολική παράκαμψη του Πολυγύρου. Ένα έργο 8.650.000 ευρώ. Έγινε η δημοπράτηση αρχές καλοκαιριού και επίκειται τώρα η εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη των εργασιών. Μάλιστα. Να πω για το ανοιχτό θέατρο, έργο σφραγίδα για την τετραετία. Ένα έργο το οποίο δεν υπήρχε τίποτα όταν αναλάβαμε. Απλά υπήρχε μια αίτηση ένταξης του έργου στο Leader Plus. Κάναμε τις μελέτες, δημοπρατήσαμε το έργο, το εκτελέσαμε και όλα αυτά μέσα στο χειμώνα, μέσα σε 5,5 μήνες καταφέραμε να κατασκευάσουμε το Ανοιχτό Θέατρο του Πολυγύρου, που επίσης ήταν ένα έργο το οποίο πάντοτε ακούγαμε στον Πολύγυρο. Λέγαμε ότι κάποτε πρόκειται κάποιος να μας κάνει ένα Ανοιχτό Θέατρο στον Πολύγυρο. Αυτό το κάποτε κάποιος κάπου ήταν αυτή την τετραετία από εμάς στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το θέατρο. Να μιλήσω για το κολυμβητήριο, το κλειστό κολυμβητήριο. Αυτό πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια μέχρι που αναλάβαμε. Ξεκινήσαμε από την αρχή, βρήκαμε το χώρο, πήραμε την έγκριση από το δασαρχείο, κάναμε τοπικό ρημοτομικό, πήραμε όλες τις αδειοδοτήσεις, κάναμε το φάκελο, εντάχθηκε στο ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και προχωρούσε μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Κανονικά είχαμε διανύσει τη μισή απόσταση. Να πω ότι ήταν 13 κολυμβητήρια και 11 γυμναστήρια σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά ήταν το κλειστό κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων του Δήμου Πολυγύρου. Και μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 προχωρούσε κανονικά. Μετά ήταν μια κεντρική επιλογή της κυβέρνησης να σταματήσει αυτά τα γυμναστήρια και κολυμβητήρια σε όλη τη χώρα και δυστυχώς γι' αυτό δεν προχώρησε. Πάντως, όταν ξανανοίξει το πρόγραμμα, είμαστε μέσα, είναι ενταγμένο, είμαστε έτοιμοι και αν δεν είχαν μεσολαβήσει εκλογές και είχε γίνει μια άλλη επιλογή κεντρικά, είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή θα έχει δημοπρατηθεί και θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου. Να πω για την δημοπράτηση του νέου Λυκείου Πολυγύρου. Επίσης, όλη η δουλειά, η γραφειοκρατία έγινε από εμάς, τα πάντα. Για το νέο Λύκειο Πολυγύρου 5.310.000 ευρώ. Και εδώ έχει γίνει δημοπράτηση από το Φεβρουάριο. Υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά τους εργολάβους που δεν κέρδισαν τη δημοπρασία, κάναν κάποιες ενστάσεις κτλ. Φτάσαμε στο σημείο και εδώ να υπάρχει πλέον εγκατάσταση του εργολάβου. Να πω για τη δημοπράτηση των δύο νέων νηπιαγωγείων Πολυγύρου και Καλυβών. Να πω για τις αντικαταστάσεις των δικτύων ίδρυυσης που έγιναν στον Πολύγυρο και στα τοπικά διαμερίσματα. Να πω για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Λέγοντας ότι δεν κατασκευάσαμε εμείς βεβαίως το ΧΙΤΑ, η Δημοτική Αρχή. Η κατασκευή του ΧΙΤΑ έγινε από την προηγούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ξεκίνησε, σχεδόν ολοκληρώθηκε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ήταν αυτή την τετραετία ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες, τους πρώτους μήνες της θητείας της στο έργο. Αυτό που κάναμε εμείς και αισθάνομαι υπερήφανος είναι ο τρόπος που λειτουργήσαμε και το ότι στεναρά αντιμετωπίσαμε αυτούς που επιβολεύονταν τα συμφέροντα της περιοχής, θέλοντας να γεμίσουν το ΧΙΤΑ του Πολυγύρου με τα σκουπίδια όλης της Χαλκιδικής. Αυτό το κάναμε από την πρώτη στιγμή, το κρατήσαμε μέχρι και σήμερα. Μεταξύ αυτών όμως, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά τώρα θα πρέπει να διευκρινίζονται κάποια ζητήματα που γεννώνται με τις τοποθετήσεις σας. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δήμος Ορμίλιας, ο οποίος κατά την άποψή σας επιβουλεύονταν αυτό. Όχι, όχι. Δεν επιβουλεύονταν ο Δήμος Ορμίλιας. Πώς όχι. Σας θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Δήμαρχε. Με συγχωρείτε. Θέλετε, παρακαλώ, θέλετε να βάλω το ερώτημα και θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή.